ένας άνθρωπος που έχει ταξιδέψει, μπορώ να πω, όλο τον κόσμο και όλη την Ελλάδα. Έχει δοκιμάσει όλες τις κουζίνες. Σήμερα είναι εδώ στην πόλη. Σχεδόν. Σήμερα είναι εδώ κοντά μας, στη πόλη μας. Έχει το δοκιμάσει και την δικιά μας την κουζίνα. Δεν είναι η πρώτη φορά στην πόλη. Και αυτό κάνω μας. Και τώρα. Τις μέρες αυτές που είμαι εδώ, δοκιμάζουμε γλυκά, φαγητά, ψαρά, θαλασσινά, τα πάντα. Σήμερα εδώ είμαστε να παρουσιάσουμε το βιβλίο σας. Αλλά πρωτού παρουσιάσουμε το βιβλίο σας, γιατί αυτό το βιβλίο έχει να κάνει με τις αναμνήσεις που έχετε συλλέξει από ακριβώς. Όλα αυτά τα ταξίδια, από όλες αυτές τις γεύσεις που έχετε δοκιμάσει. Θέλω να μας πείτε λίγο ποιες ήταν οι αγαπημένες γεύσεις που έχετε δοκιμάσει. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Είναι τόση πολύ η πορεία αυτή, τόσα πολλά χρόνια, που δεν μπορώ να σου πω ότι ένα πράγμα μου αρέσει περισσότερο από ένα άλλο. Σε κάθε τόπο που πηγαίνω, βρίσκω κάτι το οποίο χαρακτηρίζει τον τόπο, το δοκιμάζουμε, το αγαπάμε, μετά αλλάζουμε τόπο. Αλλά εμένα το πλέον αγαπημένο μου φαγητό από τα παιδικά μου χρόνια είναι ντομάτες και μυστές. Μερίζει. Μερίζει. Ορφανές που λέμε. Ναι. Η ελληνική κουζίνα δηλαδή. Βέβαια. Εμένα αυτό που με χαρακτηρίζει είναι η ελληνική παραδοσιακή κουζίνα. Εξωτερικό έχετε ταξιδεύσει, έχετε δοκιμάσει και τις δικές τους κουζίνες. Από εκεί ξεχωρίζετε κάτι? Κοίταξε, ήταν πολύ ενδιαφέρον το φαγητό στον αραβικό κόσμο. Είναι μια κουζίνα που είναι πολύ κοντά στη δική μας, όπως είναι και η Ιταλική από την άλλη μεριά, από τη Δύση. Μ' αρέσει πολύ η κουζίνα της Ιταλίας, μ' αρέσει πολύ η κουζίνα των αραβικών χωρών, η Ιορδανία, η Συρία και μ' αρέσει πολύ και η Κινέζικη. Μάλιστα. Εδώ στην Ελλάδα έχετε πάει, εγώ σας θυμάμαι από τα πιο παιδικά μου χρόνια, γιατί είμαι και πολύ μικρή στην ηλικία σας. Και θυμάμαι που πηγαίνατε σε διάφορα νησιά και δοκιμάζατε διάφορες κουζίνες. Από όλα αυτά τα νησιά και τις κουζίνες ξεχωρίζετε κάποιο? Τώρα με βάζει σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί κάθε νησί του Αιγαίου, των Κυκλάδων, των Επτανήσων, της Δωδεκανήσου, έχει τις δικές του, ας πούμε, σπεσιαλιτέ που βασίζονται στα προϊόντα του τόπου, τα οποία το ένα είναι καλύτερο από το άλλο. Δεν μπορώ να σου πω ότι έχω ξεχωρίσει. Εγώ κατάγομαι από την Κρήτη, έχω μία δυναμία στην Κρήτη. Αμέσα σε αυτό το βιβλίο, λοιπόν, που σήμερα παρουσιάζετε, μέσα στις αναμνήσεις σας, τι θα δούμε? Κοίταξε, είναι μια συλλογή από 130 περιστατικά περίπου που μου επηρεάσανε, αν θέλεις, τα γούστα μου στη μαγειρική και τα γούστα μου στο φαγητό. Είναι χαριτωμένα, θα έλεγα, έχουν λίγη πλάκα, αλλού θα γελάσεις, αλλού θα χαμογελάσεις, κάπου αλλού μπορεί και να συγκινηθείς με την ιστορία που περιπλέκονται. Είναι η ζωή μας, είναι η δική μου ζωή στην προκειμένη περίπτωση, αλλά κουμπάει τη δική σου, του κάθε ανθρώπου που είναι γύρω τριγύρω. Είναι ένα βιβλίο ευχάριστο, δεν είναι ένα βιβλίο... Είναι ένα βιβλίο με τις αναμνήσεις από τα ταξίδια σας. Δεν είναι μόνο από τα ταξίδια, είναι και από τα παιδικά μου χρόνια πάρα πολλά πράγματα. Γεύσεις όμως, βιβλίο με γεύσεις. Πάντα. Μέσα σε αυτό το βιβλίο κάτι περίεργο, κάτι που σας έχει συμβεί και σας έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεστε, γράφει? Δεν μπορώ να το πω με την έννοια ότι από μικρός που μεγάλωνα στο σπίτι της οικογένειάς μου, της μητέρας μου κτλ. Η κατεύθυνση ήταν 100% ελληνική. Μ' άρεσε να μαγειρεύω, έχω ξεκινήσει να μαγειρεύω από πολύ μικρός. Ήταν μια δυναμία που είχα, η οποία με τα χρόνια εξελίχθηκε. Βάσει αυτής της αγάπης έβγαλα πολλά βιβλία, έχω βγάλει 17 βιβλία μαγειρικής. Προόδευσα, βλέποντας και ακούγοντας και συμβουλευόμενους έμπειρους ανθρώπους, πιο έμπειρους από μένα, και κατέληξα σε ένα συγκεκριμένο προφίλ το οποίο αφορά 100% την ελληνική κουζίνα. Mm-hmm. Δηλαδή, μ' αρέσει πάρα πολύ η παραδοσιακή ελληνική κουζίνα. Αυτό που επιτρέπω μόνο είναι να έχει μια ωραία εμφάνιση στο πιάτο. Δηλαδή, μην πετάξεις έτσι ένα μούτι κοτόπουλο στο πιάτο. Έχετε δοκιμάσει δηλαδή και κάτι περίεργο σε όλα αυτά που έχετε δοκιμάσει? Η Ελλάδα δεν μπορώ, δεν μπορώ να σου πω ότι η Ελλάδα έχει περίεργα φαγητά. Ένα πολύ ενδιαφέρον φαγητό είναι τα γεμιστά κρεμμύδια που κάνουν στη Μυτιλίνη τα σουγάνια, που κάνουν το κρεμμύδι, το αδειάζουν και το γεμίζουν με διάφορες γεμίσεις. Μπορεί να είναι κοιμάς και ρύζι, μπορεί να είναι μοσκέτο ρύζι κτλ. Είναι ένα πρωτότυπο, θα έλεγα, πιάτο για την ελληνική κουζίνα και το μαγειρεύουν πολύ ωραία. Τέτοια πιάτα έχουμε δει. Έχουμε δει τα ζυμαρικά που έχει κάθε τόπος, που είναι σιουφικτά στην Κρήτη, τριφτά στη Χίο κτλ. Αλλά στην Ελλάδα θα βρούμε φαγάκι το οποίο προέρχεται από τα προϊόντα της γης μας. Είτε της τηλοτροφίας, είτε της γεωργίας. Δεν έχουμε παράξενα πράγματα.
Μαγειρεύετε, όπως μας είπατε, από πολύ μικρή ηλικία, μπήκατε στην κουζίνα. Αν σας ρωτήσω εγώ τώρα, αν είστε μάγειρας ή γευσιστής, τι θα μου απαντήσετε? Εγώ νομίζω ότι στη ζωή μου έχω αλλάξει πολλά καπέλα επαγγελματικά. Έχω δουλέψει πάρα πολλά χρόνια σαν ελεγκτής εστιατορίων. Έχουμε δύο μαγαζιά στην Αθήνα που μαγειρεύουμε ελληνική κουζίνα και τα οποία τα έχω στήσει εγώ. Τώρα πια δεν πηγαίνω κάθε μέρα, αλλά υπήρχε πολλά χρόνια στη ζωή μου που πήγαινα κάθε μέρα και μαγείρευα. Άρα είμαι και μάγειρας, είμαι και γευσιγνώστης. Είμαι και δημοσιογράφος, γιατί έχω γράψει πάρα πολλά άρθρα σε εφημερίδες και σε περιοδικά. Είμαι και συγγραφέας, γιατί έχω 17 βιβλία. Είμαι και παππούς, γιατί έχω δύο γόνια. Το αγαπημένο σας καπέλο ποιο είναι? Το έχω και μαζί μου, αλλά το έχω αφήσει στο ξενοδοχείο γιατί δεν έχει ήλιο τώρα. Είναι ένα καμπουράκι, ένα λευκό καμπουράκι καλοκαιρινό. Δεν είναι δηλαδή κάποιο από τα επαγγέλματά σας, αυτό που αλλάξατε καπέλο? Όχι, είναι, δεν μπορεί να γυρίζεις με ένα σκουφί μαγείρου στον δρόμο τώρα, έτσι. Γυρίζεις με ένα καπέλο. Είναι όλα μαζί, τα βάζετε σε ένα καπέλο. Πολλά, έχω 70-80 καπέλα. Από την Αφρική, από φυλάρχους, από την Κούβα, σκουφιά. Τη Μύψηλα από τη Γαλλία, από την Αγγλία. Πολλές αναμνήσεις, πολλές εμπειρίες δηλαδή. Ναι, είμαι σκουπιδιάρης, μαζεύω όπου πάω, αγοράζω καπέλα, μπαστούνια και σουγιάδες. Αυτές είναι οι τρεις συλλογές. Από τα επαγγέλματα όμως, από αυτά που μας είπατε, δημοσιογράφος, μάγειρας. Δεν φοράνε καπέλα αυτοί. Δηλαδή εσύ δημοσιογράφος να φοράνε καπέλο? Όχι. Θέλω να μας μιλήσετε και λίγο για την πόλη μας, για την Καβάλα μας. Στην Καβάλα έχω κάνει ντοκιμαντέρ πριν από πολλά χρόνια. Έχω έρθει κατ' επανάληψη. Είχα έρθει μια χρονιά πριν αρκετά χρόνια, 2-3 χρόνια στο Κοσμόπολης. Είχαμε μαγειρέψει σαρδέλες. Η Καβάλα είναι μια πάρα πολύ όμορφη πόλη. Έχει μερικά μνημεία τα οποία είναι μοναδικά. Είναι το κάστρο, είναι το υδραγωγείο, οι καμάρες που λέτε εσείς. Είναι το Ιμαρέτ, το οποίο είναι στολίδι για την πόλη. Έχει καταπληκτικές θάλασσες γύρω τριγύρω, είναι το λιμάνι που πάει στη Θάσο. Δεν τα έχετε εκμεταλλευτεί όπως πρέπει, δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα είναι ένα πακέτο καταπληκτικό το οποίο πρέπει να πλαισιωθεί με μια κουλτούρα, με πολιτιστικές εκδηλώσεις, με ποιοτικό φαγητό και να μπορέσει η Καβάλα να γίνει προορισμός όχι μόνο για κάποιον που θέλει να τη δει ιστορικά με τους Φιλίππους, με το βαπτιστήριο της Αγίας Λιβύας κτλ. Αλλά να τη δει και σαν κέντρο κουλτούρας. Να έχει εκθέσεις ζωγραφικής, να έχει συναυλίες, να έχει καστικά, να έχει διαλέξεις πολιτισμού και όλα αυτά τα πράγματα. Θα σας ζητήσω και κάτι τελευταίο. Θέλω να μου συνδυάσετε την πόλη της Καβάλας με ένα φαγητό. Το κουραβιέ. Το κουραβιέ. Είναι το αγαπημένο σας. Εγώ τον έχω κάνει και ντοκιμαντέρ τον κουραβιέ και τον... Τον κάναμε τόσο όμορφα και τόσο απλά που εντυπωσίασε, διότι συνήθως οι γυναίκες έχουν κάτι περίπλοκες συνταγές και κάνουν τούτο και εκείνο και βάζουν και βγάζουν. Εμείς τακατάκα, βουτυράκι, αλεύρι, ζάχαρη, αμυγδαλάκια ολόκληρα καμπουρδισμένα και είχαμε κάνει τον τέλειο κουραβιέ. Να σου πω ότι οι κουραβιέδες της Καρβάλης, της Καβάλας, είναι διάσημοι σε όλη την ακτή της Μικράς Ασίας στην Τουρκία. Δηλαδή πηγαίνεις κάτω βαθιά και βλέπεις μαγαζιά και λένε κουραβιέ Καρβάλι. Άρα λοιπόν είναι πολύ ισχυρό brand name ο κουραβιές και το οποίο το εκτιμούμε και εμείς πάρα πολύ στην Αθήνα, διότι ιδιαίτερα τις γιορτές κατεβαίνουν πολλοί κουραβιέδες κάτω από εδώ, τους οποίους και προτιμούμε κιόλας. Λέγοντάς σας μία λέξη, αρχίζετε και μου λέτε μία εμπειρία. Είστε ένας άνθρωπος με απίστευτη και μεγάλη εμπειρία που ταξιδεύοντας στον κόσμο έχετε συνδυάσει το κάθε φαγητό με μία ιστορία και έχετε για όλα κάτι να μου πείτε. Είναι χαρά μου που σας γνώρισα και που έμαθα λίγο από αυτή την δικιά σας την εμπειρία. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είσαι πάντα καλά.